το ΨΕΚ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, είναι ένα όργανο το οποίο έχει συγκροτηθεί από το, νομίζω, 2003. Τώρα έληξε η θητεία του και ψηφίσαμε το καινούριο ΨΕΚ το περασμένο μήνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 2 του μήνα βρεθήκαμε και βγάλαμε προεδρείο για το ΨΕΚ. Μάλιστα, πρόεδρος είναι η Πριτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η κυρία Βιτσιλάκη. Το ΨΕΚ είναι ένα όργανο συμβουλευτικό προς την περιφέρεια, το οποίο ασχολείται πάνω στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, όπως λέει και ο τίτλος του. Συνεργάζεται με την περιφέρεια, συνεργάζεται με την από και, την ωραία, με το τμήμα του Γιώργου του Πλακοτάρη, διαχειριστική αρχή, δηλαδή. Στη διαχειριστική αρχή ακριβώς, για να προχωρήσουμε στις βέλτιστες προτάσεις για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία, μιας και ξεκινάει το καινούριο πρόγραμμα ευρωπαϊκό αυτή την περίοδο. Και εκείνο που τονίζω από την αρχή είναι ότι το καινούριο πρόγραμμα θα εστιάζει στην καινοτομία και πάνω εκεί είναι όλες οι δράσεις. Έτσι, για να το δούμε λίγο και πρακτικά, να μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αν κάποιος επιχειρηματίας έχει μια καινοτόμο δράση, έχει κάτι στο μυαλό του στόχο να αναπτύξει, θα μπορεί να απευθύνεται σε αυτή την επιτροπή? Πώς ακριβώς γίνεται? Δεν θα απευθύνεται στην επιτροπή, αλλά μπορεί να απευθύνεται στο πανεπιστήμιο, ναι, το οποίο έχει φτιάξει ήδη ένα κέντρο δράση στην έρευνα και στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα. Θα αναφέρει την ιδέα του. Και από εκεί και πέρα το Πανεπιστήμιο θα τον βοηθάει να προχωρήσει στην επένδυσή του. Με διάφορες ιδέες, οδηγίες κλπ. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια τα οποία θα βοηθήσουν τον επαγγελματία. Είναι το ΣΕΚ. Είναι η περιφέρεια με τα προγράμματα που βγάζει, είναι η διαχειριστική αρχή. Εκείνο που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή είναι, γι' αυτό έχουμε καθυστερήσει και λίγο τις ανακοινώσεις, να βγουν και δράσεις για πιο μικρές επιχειρήσεις, για να μπορέσουν και αυτοί να προχωρήσουν καλύτερα στο μέλλον. Πάντα όμως μέσα είναι και το κομμάτι της καινοτομίας, της πράσινης ανάπτυξης κλπ.